Καλησπέρα παντού. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν με ακούτε. Βρίσκομαι, κοιτάξτε που βρίσκομαι. Τι μου είχατε ζητήσει την άλλη φορά να πάμε, πού, Ελλάδα. Και Ελλάδα μου ζητήσατε και Αλβανία μου ζητήσατε. Αλβανία είχαμε πάει 2-3 φορές. Γεια σου Λάζαρη, σε ευχαριστώ πολύ για το follow. Θέλω να κάνετε όμως και like, δεν μου φτάνουν τα follow. Είμαι πλεονέκτης, θα θέλω όλα. Λοιπόν, κοινοποίηση και like θέλω πολλά. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Έχω πάει επίτηδες εδώ πέρα στα Σκόπια εδώ. Λίγο έξω από τα Σκόπια επίτηδες. Για να πάμε να πάρουμε αποστολή από το Ελμπασάν της Αλβανίας. Έτσι θα το κάνουμε σήμερα. Ή μάλλον όχι, βλέπω εδώ πέρα ότι
Λείπει εδώ πέρα η διαδρομή, οπότε θα πάμε γρήγορα στο ταξίδι στα Σκόπια. Παίζουμε με τους Pro Mods χάρτες. Κάτσε να κάνω ένα γρήγορο ταξίδι, να το κάνουμε διαφορετικά σήμερα. Οπότε θα πάω εδώ. Λοιπόν, παίζουμε στο Trackers MP, παίζουμε online. Και παίζουμε με τους Pro Mods χάρτες. Οπότε όπου δείτε τα λίκα γύρω μας σημαίνει ότι είναι από άλλα άτομα, δεν είναι bots. Ωραία, τότε θα πάρουμε μια αποστολή από τα Σκόπια στην Αλβανία και από εκεί θα φύγουμε με άλλο δρομολόγιο να πάμε στην αγαπημένη σας Ελλάδα. Οπότε κάτσε να φτιάξω εγώ το δρομολόγιο εδώ. Περιμένουμε τώρα σε λίγες εβδομάδες θα βγουν και τα Βαλκάνια, το DLC, οπότε θα έχει περισσότερες πόλεις στην Αλβανία. Οπότε ξεκινάμε από εδώ, πάμε εδώ, να πάρουμε και το τρέιλερ και να πάρουμε... Για να δω. Θέλετε κάτι απλό σαν δρομολόγιο να πάρουμε, έτσι κάτι πιο σύνθετο, έτσι κάτι βαρύ ας το πούμε. Τι θέλετε, για γράψω μου. Έχουμε ας πούμε σαν εξωτερικό δρομολόγιο μπορούμε να πάρουμε ας πούμε ένα βαρύ όχημα, βασικά ένα βαρύ φορτίο, για παράδειγμα ένα ελικόπτερο, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, για να βλέπω like, για πατήστε like και κοινοποίηση, γράψτε μου από κάτω τη γνώμη σας, είναι το Euro Truck Simulator 2. Έτσι λέγεται το παιχνίδι και παίζουμε online με άλλους εδώ στο ProMods, στο ProMods server. Ωραία, πάμε να πάρουμε το ελικοπτεράκι εδώ και πάμε να κάνουμε και navigate to the company και πάμε σήμερα, πάμε Αλβανία φίλε μου. Όχι, δεν είναι mod, είναι κάποιο DLC, είναι το DLC, το Special Transport, ειδικές μεταφορές, και είναι και το άλλο ένα DLC που έχουμε, είναι το Heavy Transport, οπότε αυτό που βλέπεις δεν είναι μόνο, όχι. Πάμε να φορτώσουμε. Άλλωστε στο online τα mods δεν πιάνουν, δεν ισχύουν mods όταν παίζεις online. Στο Trackers MP τουλάχιστον. Όχι στο online του παιχνιδιού, έχουν δύο διαφορετικά online. Είναι το online που παίζεις με άλλους παίκτες σε ένα δωμάτιο με 8 παίκτες και είναι και το online που παίζεις με περισσότερους παίκτες μέσα σε server. Το οποίο εκεί πέρα δεν μπορείς να βάλεις mods. Λοιπόν, πάνω να φορτώσω. Δεν ξέρω πώς με ακούτε. Κάτσε να βάλω λίγο τα μηνύματα. Να βλέπω. Έχω κάνει tutorial πώς κατεβάζεις τα Pro Mods, μπορείς να το δεις στο βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, μπορείς να τσεκάρεις το link στο προφίλ μου στο TikTok. Αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ πώς κάνουμε εγκατάσταση τους Pro Mods χάρτες.
Και τώρα που υπάρχουν και προσφορές κιόλας και στο Instant Gaming, είδα, είναι ευκαιρία όποιος δεν έχει το παιχνίδι να πάει να το κατεβάσει. Αν φυσικά σας αρέσει. Να φτιάξω λίγο το μικρόφωνο τώρα εδώ. Για να βλέπουμε το χάρτη. Οπότε εκεί θα πάω να το βρεις το βιντεάκι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ. Να βάλουμε και το φάρο. Λοιπόν, αυτό είναι το ελικόπτερο. Είναι από το DLC. Πρέπει να έχεις το Special Transport ή το Heavy Transport. Κατά προτίμηση. Και επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. Στη δική μας την περίπτωση, πήραμε το ελικοπτεράκι εδώ και θα πάμε στην Αλβανία αποστολή. Τώρα έχω πειράξει τα γραφικά, γι' αυτό βλέπετε έτσι την εικόνα. Λοιπόν, πού είναι η έξοδος τώρα? Α, εδώ. Για κάτσε λίγο. Πάω να πειράξω λίγο τα γραφικά πάλι. Να τα φτιάξουμε λίγο. Από τα Σκόπια λοιπόν, μικρή διαδρομή στο Ελμπασάν. Μόλις βγει το DLC με τα Βαλκάνια, θα έχει περισσότερες πόλεις στην Αλβανία. Κάτι δεν πάει καλά με τα γραφικά τώρα εδώ. Για κάτσε λίγο.
Κανονικά δεν πρέπει να έχει 25 FPS, αλλά 30. Οπότε θα το κάνω μια επανακίνηση. Λοιπόν, θα πρέπει να έχεις το Trackers επί και τα Pro Mods για να παίξεις. Δηλαδή όποιος θέλει να παίξει εδώ μαζί μας. Γεια σου Σπύρο. Αλλά για να έχεις τους Pro Mods χάρτες πρέπει να έχεις όλα τα DLC των χαρτών. Γεια μας, γεια μας. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Πάμε να παίξουμε. Μέχρι να φορτώσει, κάντε εσείς like, κάντε και κοινοποίηση. Βρείτε και το κανάλι μου στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή μαζί με καμπανάκι. Όχι, δεν κόλλησε, φίλε μου. Α, νόμιζα ότι είπε κόλλησε. Δεν το διάβασα καλά. Γεια σου, Χάρη, καλησπέρα. Προσπαθώ πολλές φορές να μπω σε server που έχει promote στο Tracker SMP, αλλά δεν με αφήνει. Μου λέει να κατεβάσω κάτι, τα βάζω και πάλι. Έχω φτιάξει δύο βιντεάκια πώς κατεβάζεις το Tracker SMP και πώς κάνεις την εγκατάσταση. Και επίσης έχω φτιάξει και στο κανάλι μου στο YouTube πώς κάνεις εγκατάσταση τα promotes. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος. Δύσκολο δεν είναι. Αλλά άμα έχεις κατεβάσει το Tracker SMP, κάντου μία αναβάθμιση, άμα αυτό ζητάει. Έχουν γίνει πρόσφατες αναβαθμίσεις. Συνέχεια γίνονται αναβαθμίσεις στο παιχνίδι. Και σε λίγες εβδομάδες θα γίνει και άλλη αναβάθμιση, μεγάλη αναβάθμιση στο Eurotrack για να μπορέσουν να παίξουν και τα νέα DLC που θα βγουν. Οπότε πήγαινε δει στα βιντεάκια, ξαναπροσπάθησε και έλα γράψω με εδώ στα σχόλια αν σου γράφει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Κατά προτίμηση γράψω μου ακριβώς τι μήνυμα σου βγάζει για να μπορέσω να σε βοηθήσω άμα μπορώ. Λοιπόν, οπότε για να δούμε. Πάλι 24 FPS μου δίνει εδώ. Οπότε, για να δούμε λίγο. Κάτι έχω πειράξει τώρα εγώ στα γραφικά εδώ. Θα να τα ξαναπειράξω τώρα, περίμενε. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ για το follow. Λοιπόν, θα πάμε εδώ. Θα βγάλουμε τους περαστικούς. Θα πάμε εδώ πάλι. Πάμε οδήγηση.
Ευχαριστώ και για τα like. Για αν θα γίνει αυτό το δρομολόγιο, γιατί δεν το βλέπω. Λοιπόν, κάτι παίζει με τα FPS. Για κάτσε λίγο. Άμα δεν έχουμε 30 FPS δεν γίνεται δουλειά. Γιατί άμα συναντήσουμε άλλους θα πέσουν πάρα πολύ. Οπότε δεν το θέλω εγώ αυτό. Γι' αυτό θέλω να φτιάξω από τώρα τα γραφικά για να μην έχουμε στο μέλλον πρόβλημα. Οπότε αυτό πάμε να το μειώσουμε. Θα βάλουμε μέση. Νομίζω εντάξει είμαστε. Για να δούμε τώρα. Κοίτα, άμα το μενού λέει 30 FPS, το παιχνίδι πρέπει να λέει παρακάτω. Γεια σου πάνω. Εννοείς τα Βαλκάνια, τι εννοείς τα Βαλκάνια? Τι εννοείς που γράφεις εννοώ τα Βαλκάνια? Για να δω. Για να δω λίγο. Όχι, από εδώ πρέπει να πάω αριστερά. Νομίζω είναι εντάξει τώρα. Πρέπει να είναι εντάξει τώρα. Ναι. Δεν βλέπω κολλήματα. Το χάρτη θα βγει σε λίγο καιρό. Αν εννοείς τα Βαλκάνια, θα βγει σε λίγο καιρό. Όχι, πάλι ψιλοκολλάει λίγο, ε. Ναι, κάτι έχουν πειράξει τώρα αυτοί εδώ με τις αναβαθμίσεις. Γι' αυτό, α, δεν μας τα λέει καλά. Λες που το δείχνει. Βλέπεις πως τρέχει τώρα η εικόνα. Δεν θα πρέπει να ήταν έτσι. Λοιπόν, σήμερα κατεβάσαμε και το Assetto Corsa, το οποίο είναι ένα παιχνίδι πάλι με οχήματα. Έχει καλές προσφορές τώρα και στο Steam, αλλά εγώ σας προτείνω, άμα θέλετε κάτι να έτσι να αναβαθμίσετε ή να κάνετε αγορές, καλύτερα να πάτε να προτιμήσετε το Insta Gaming. Το link θα το βρείτε στο προφίλ μου στο TikTok, υπάρχει το κανάλι μου στο YouTube και μέσα εκεί υπάρχουν κάποια links, μέσα εκεί θα βρείτε στις πληροφορίες και, και το Insta Gaming, το οποίο έχει πολύ καλές προσφορές. Για περιορισμένο διάστημα έχει το Assetto Corsa. Εγώ το πήρα το Ultimate, την Ultimate version. Την πήρα κάτω από 8 ευρώ που το έχει το Steam στην απλή έκδοση. Κάτι δεν πάει καλά με τα γραφικά, εμένα δεν μου άρεσε αυτό τώρα. Πρέπει να έχουμε 30 FPS. Ο χάρτης, φίλε, πάνω θα βγει σε λίγο καιρό τα Βαλκάνια. Γεια σου, ZefSimGR. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στους υπολείπους. Τέτοια ψευδόνυμα δεν επιτρέπω, οπότε φεύγεις πριν την ώρα σου, φίλε μου. Οπότε σε διώχνω πριν καν μιλήσεις.
πειράξουμε την ανάλυση, δεν φταίει η ανάλυση. Να είσαι καλά, Ζεύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα προσπαθώ να φτιάξω λίγο τα γραφικά εδώ, γιατί μου λέει 30 FPS, δεν έπρεπε να λέει 30. Τώρα να πειράξω την ανάλυση δεν το θέλω. Την ανάλυση την είχαμε πάντα τόσο. Άμα βάλουμε μέση, θα πειράξουμε μόνο αυτό εδώ. 125, βγάλουμε τους περαστικούς, θα βάλουμε ποιότητα κειμένου υψηλή και ποιότητα καθρεφτών υψηλή και ανάλυση υψηλή και πάμε να δούμε τώρα. Ανέβηκε λίγο, αλλά ωραίο τοπίο. Θέλεις να παίξουμε παρέα, Ζεύς? Παίζω στο Pro Mode Server στο Trackers MP Pro Mode Hacks. Όχι, ρίξαμε κι άλλο τώρα τα FPS. Ζάνε λίγο τα FPS, αλλά έφτιαξε εικόνα. Δεν φαίνεται να κολλάει όπως πριν. Όχι, αδερφέ μου, μόλις γύρισα από δουλειά και είμαι κομμάτια. Τότε, σε αυτή την περίπτωση πάω πάσο, έχεις δίκιο σε αυτό, σε καταλαβαίνω. Αυτό τώρα γιατί μας ρίχνει. Καλά, θα κάνω εγώ τώρα το δρομολόγιο αυτό και μετά θα κάνουμε και άλλες διαρρυθμίσεις. Τώρα βλέπω εδώ έχουν κάνει αλλαγές. Αλλά μόλις βγει το DLC Βαλκανία. Την Κυριακή άμα θέλεις, που θα κάνω live άμα θέλεις. Πολύ ευχαριστώ. Θα, άμα παίξεις Eurotrack, πάμε να κάνουμε ένα μαζί. Αλλά τι θα κάνεις την Κυριακή? Τι παιχνίδι θα παίξεις? Eurotrack χωρίς mod. Χωρίς mod εννοείς χωρίς Pro Mods χαρτές. Γιατί στο Trackers MP ούτως ή άλλως δεν ισχύουν τα mods. Μόνο με τους Pro Mods χαρτές άμα βάλεις. Ας
πέσαν πολύ τα FPS όμως. Μπορούν να έρθει ο κόσμος, λέει, γενικά χωρίς mod. Α, μήπως λες για το δωμάτιο, μήπως λες το δωμάτιο το online. Το online του παιχνιδιού, όχι το Trackers MP. Τότε σε αυτή την περίπτωση, ναι. Μπορείς να βάλεις mods. Απλώς θα πρέπει και ο υπόλοιπος κόσμος να έχει τα ίδια mod. Τώρα, αν δεν παίξει με mods, τότε θα πρέπει και ο υπόλοιπος κόσμος να μην βάλει mods και να παίξει χωρίς mods. Okay. Χωρίς mods. Τι ώρα θα κάνεις live την Κυριακή? Να συντονιστούμε και να παίξουμε φυσικά. Κάτω το απόγευμα, ωραίος, μια χαρά, να εξυπηρετεί. Οπότε, παιδιά, την Κυριακή την ερχόμενη, να βρείτε το κανάλι του ZevSimGR στο YouTube, να κάνετε μια εγγραφή μαζί με καμπανάκι και θα πατήσετε σε επιλογή όλες οι ειδοποιήσεις και στις 7 το απόγευμα θα κάνουμε live μαζί με το Zevs. Έχω και το Discord, οπότε να μιλάμε, να δούμε πώς θα βρεθούμε ή να έχουμε επικοινωνία και θα παίξουμε στο online του παιχνιδιού χωρίς mods τώρα δεν ξέρω σε τι χάρτη θα πάμε, εκεί θα χρειαστεί να έχουμε κάποια DLC, εκτός και αν παίξουμε Κεντρική Ευρώπη, Αγγλία, Γερμανία, σε τέτοια μέρη, δηλαδή original. Αλλά εκεί έχουμε περιορισμό, είμαστε μέχρι 8 άτομα, δηλαδή όποιος προλάβει. 7 η ώρα, να συντονιστείτε στο κανάλι του ZevSimGR. Σε περιμένω 6.30 ώρα στο Discord server την Κυριακή, φίλε μου, ok, 6.30 ώρα στο Discord. Αν στην περίπτωση δεν είμαι εδώ, θα σου στείλω μήνυμα, να ξέρεις, μήπως και λείπω. Αλλά ακόμα και αν λείπω, να μπουν εδώ οι φίλοι να δούνε το κανάλι. ZevSimGR λέγεται το κανάλι, να πάτε να κάνετε και εγγραφή. Και εγγραφή μαζί με καμπανάκι, στην επιλογή όλες οι ειδοποιήσεις, για να λαμβάνεις κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει και κάθε νέο live. Από ό,τι ξέρω, ο ZevSimGR κάνει πιο σταθερά live κάθε Κυριακή στο YouTube. Γιατί μου έρχονται ειδοποιείς συχνά. Τουλάχιστον τις Κυριακές μου έρχονται ειδοποιήσεις. Βλέπω. Και είναι ένα κανάλι το οποίο με ενδιαφέρει, να σου πω, επειδή ασχολείται πολύ με το simulation παιχνίδι, βασικά με simulation
παιχνίδια με εξομοιωτές δηλαδή. Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία την Κυριακή να μπορούσα, θα δω τώρα, να τα καταφέρω. Θα ήταν ωραία ευκαιρία να παίξουμε παρέα στο Eurotrack. Περιμένω να βγει το DLC, να βγάλουν τα Βαλκάνια. Αν και να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν θα με εξυπηρετούσε να βγάλει τώρα νέο DLC, γιατί θα έπρεπε να βγάλω, να φτιάξουν τους καινούργιους promo τους χάρτες, οπότε εμένα δεν με συμφέρει αυτό. Οπότε τουλάχιστον να προλάβουμε να παίξουμε εδώ με τους promo τους χάρτες όσο μπορούμε, μέχρι να βγει το καινούργιο. Αλλά αυτό που εύχομαι είναι να βγει σύντομα ο χάρτης της Ελλάδος που όλοι τόσο επιθυμούμε σε DLC. Κατά την άποψή μου, κακώς που βγάζουν το DLC των Βαλκανίων και δεν βγάζουν DLC για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι είμαστε περισσότεροι Έλληνες με μια πολύ μεγάλη ομάδα, πιστεύω, από διάφορες ομάδες που κάνουμε κομβόι και που παίζουμε αυτό το παιχνίδι, και δεν είναι μόνο μικρά παιδιά, είναι και πιο μεγάλης ηλικίας, είτε της δικής μου ηλικίας είτε ακόμα και μεγαλύτερης της ηλικίας μου άτομα. Το Eurotrack είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης οδήγησης που έχει να κάνει κυρίως με ταλίκες, με δρομολόγια. Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ αυτό το μήνυμα, δεν ξέρω αν σας το έχει βγάλει, μια ειδοποίηση: warning, permanent ban will end you if live video does not end with 5 minutes. Λέει ότι θα με κάνει ban το live εάν δεν το σταματήσω σε 5 λεπτά. Ας με κάνει. Προχθές που έκανα, ρε φίλε, λέει εδώ δεν βγάζουν την Ελλάδα. Ναι, αυτό λέω και εγώ, ότι δεν βγάζουν την Ελλάδα. Πότε ήταν, προχθές, εχθές? Όχι, προχθές ήταν που έκανα ένα live στο TikTok σχετικά με την συντήρηση της μηχανής και πάλι μου έβγαλε αυτό το μήνυμα ότι ειδοποίηση, warning, permanent ban will ensue if live video does not end within 5 minutes. Αυτό το μήνυμα μου βγάζει. Πάλι εδώ. Δεν σου είπα ότι δεν γουστάρω τέτοια ονόματα στο προφίλ μου. Μάλλον χρειαζόμαστε περισσότερους moderators. Ζεύς, θες να σε κάνω moderator? Α, πάλι μου βγάλε. Πάλι μου βγάλε μήνυμα. Τι είναι αυτά τα μηνύματα, δεν ξέρω. Ναι, άμα θες. Φυσικά και θέλω. Κάτσε να σε φτιάξω πριν. Προσθέκει συντονιστή. Έτοιμος. Οπότε άμα δεις κανένα περίεργο όνομα του τύπου άντε
γαργαλίσου, τέτοια είδους ονόματα υβριστικά, ξέρεις. Μπαν κατευθείαν κόφτους. Όποιος βρίζει και όποιος έχει περίεργα ονόματα του τύπου Τάνες, Αντίχριστους και τέτοια πράγματα, όξο, κατευθείαν, ούτε ειδοποίηση ούτε τίποτα. Μπαμ, κατευθείαν κόφτους, να είσαι καλά, δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, είμαι στα Σκόπια και πάω να μπούμε Αλβανία. Κάντε κοινοποίηση, κάντε like. Πρέπει να πάω δεξιά. Κάτι έχουν κάνει εδώ στο TikTok με τις αναβαθμίσεις τους και αντί να το βελτιώσουν προς το καλύτερο, το έχουν χειροτερεύσει εδώ το TikTok. Πρώτα απ' όλα δεν θα πρέπει να έχει... Α, δεν έχουμε κάμερα, ρε. Δεν θα βάλουμε κάμερα. Πού είναι η κάμερα, φέρ' την κάμερα σε μένα. Φύγαμε. Τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, είμαστε ανάμεσα Σκόπια και Αλβανία. Βλέπετε εδώ το σημαίακι. Μόλις μπήκαμε Αλβανία. Για πολλοστή φορά έρχομαι εδώ. Έχουμε ξανάρθει. Δεν ξέρω άμα θα βγάλουν την Ελλάδα μας. Εγώ απλώς έχω μία ελπίδα να τη βγάλουν την Ελλάδα. Ούτε και εγώ ξέρω άμα θα τη βγάλουν την Ελλάδα. Απλώς ελπίζω να τη βγάλουν. Προς το παρόν θα βγάλουν περισσότερες πόλεις της Αλβανίας από ό,τι έχω μάθει. Θα γίνει μία ανάπτυξη εδώ. Και βγάζουν το DLC των Βαλκανίων. Κροατία, Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία, όλα αυτά τα μέρη. Οπότε την Ελλάδα θα βολευτούμε με τους promote χάρτες προς το παρόν. Και ευτυχώς που υπάρχει, ευτυχώς μάλλον που υπάρχουν οι promote χάρτες, έτσι και ταξιδεύουμε λίγο. Βλέπω εδώ αριστερά μια όμορφη λίμνη που έχει. Εν τω μεταξύ παίζουμε online, έτσι, δεν υπάρχει κανένας εδώ στην Αλβανία. Που πιστεύω ότι για την Ελλάδα πιο πολλοί υπάρχουν Έλληνες που παίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι παρά περισσότεροι Έλληνες υπάρχουν παρά Αλβανοί. Παρ' όλα αυτά είδες ότι την Αλβανία επιλέξανε λόγω των Βαλκανίων. Αλλά δεν πειράζει. Πόσο είναι το ελικόπτερο σε βάρος? Α, δεν τα ξέρω, μου βάζει δύσκολα. Θα κοιτάξω το σκονάκι μου, περίμενε. Λοιπόν, αυτό είναι 3 τόνοι. Έχουμε πάρει και μεγαλύτερο σε τόνους. Τουλάχιστον έχει κάτι στροφές εδώ που μας αρέσουν.
Στάρες, ευχαριστώ πολύ για τα like εδώ στο live. Πάω να φάω, καλό δρομολόγιο, θα χαρώ να μπει στην Κυριακή να παίξουμε, καλή συνέχεια και σε σένα, ελπίζω να τα καταφέρω. Αν τα καταφέρω θα με δεις 6,5 ώρα Discord. Οπότε παιδιά, την Κυριακή να μπείτε στο κανάλι του Sims, ZevSimGR. Κάντε από τώρα εγγραφή μαζί με καμπανάκι για να ειδοποιηθείτε για το live. Οπότε όσοι έχετε το παιχνίδι μπορείτε να παίξετε και εσείς μαζί μας, αφού δεν θα παίξουμε με mods, οπότε θα είναι πιο free το game. Δεν ξέρω τώρα για DLC άμα χρειάζεται. ZevSimGR, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Πάω να κάνω την παράδοση. Και να δω πως μπορώ να φτιάξω λίγο τα γραφικά. Ωστόσο, γράψτε μου λίγο τι θέλετε να κάνουμε, να παρκάρουμε με το δύσκολο ή με τον εύκολο τρόπο. Σας υπενθυμίζω ότι έχει το τρέιλερ, το τεμπέλι πίσω, οπότε θα είναι λίγο πιο δύσκολο από το συνηθισμένο παρκάρισμα. Ο Χρήστος λέει δύσκολο. Το δύσκολο θες, ε. Να σε βάλω να κάνεις το δύσκολο, να σε πω εγώ. Αφού θες το δύσκολο, θα κάνετε τότε υπομονή να παρκάρω. Ωραία, μας έχει και ζιγ-ζακ. Αυτό δεν είναι δύσκολο, αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, πάμε. Εσωτερική ή εξωτερική κάμερα θέλετε? Εγώ προτιμώ την κάμερα 3, με βολεύει πάρα πολύ. Σιγά το δύσκολο. Α, για έλα να παρκάρεις με διπλό επικαθημένο, να σε πω εγώ. Σιγά το δύσκολο. Για έλα να παρκάρεις με διπλό, να σε δω εγώ. Με διπλό τρέιλερ να έρθεις να παρκάρεις. Πάμε λέει. Πού είναι, για κάτσε να δω. Να κάνω λίγο σκονάκι. Ωραία. Άμα φτάσουμε 100.000 like, σας το παρκάρω αμέσως. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για το follow. Να είσαι καλά. Άμα καταφέρετε και φτάσουμε τα 100.000, σου είπα να μην μπαίνεις στο live. Τι δεν καταλαβαίνεις, πες μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αφού τον κάνω αποκλεισμό. Γιατί μπαίνουμε μέσα στο live, δεν μπορώ να καταλάβω. Είπαμε, τέτοια είδους nickname δεν τους δέχομαι στο live. Κοίτα, άμα είμαι προσεκτικός και συγκεντρωμένος κυρίως, είναι πολύ πιο εύκολο να παρκάρω.
αλλά πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Οπότε για τα επόμενα 5 λεπτά δεν κοιτάζω την οθόνη. Ό,τι και να μου γράψετε δεν το διαβάζω. Θα και συγκεντρωθώ εδώ στο μπαρκάρισμα. Και το τεμπελόσκυλο πίσω και αυτό δυσκολεύει περισσότερο. Τι λάθος έκανα. Είδες με τη μία, μην κοιτάς που θέλω να το βάλω ευθεία. Πέρασα. Λοιπόν, και τώρα πάμε να παραδώσουμε το τρέιλερ και πάμε αποστολή, εσείς θα μου πείτε, Αλεξανδρούπολη ή Ιγουμενίτσα. Ιγουμενίτσα λέει ο Χριστάρας. Ωραία. Οπότε κάνουμε ένα save. Έχουμε και δυτική όχθη αν θέλετε. Α, έχουμε και Γιάννη να είναι πιο κοντά. Είναι κοντά βασικά στην Ιγουμενίτσα. Οπότε άμα δεν μας αφήσει θα πάμε Γιάννενα. Για να δούμε. Καβάλα έχω. Θεσσαλονίκη. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter.
You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Παρκάρουμε εδώ. Λοιπόν, για να σας δω, για πάμε λίγο like. Γιάννη, ευχαριστώ για το like σου. Για πάμε λίγο να ανέβουμε.
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Yeah.
Δεν πατάω γκάζι, πάει μόνο του. Έχει πιάσει κάτι φόρα τώρα. Το είπα, δεν θα τραβάει, είναι βαρύ το φορτίο.
ξέρεις που βρίσκει. Κοίτα ρε που βρίσκει. Να κάνουμε όπιστε. Να κάνω όπιστε, να αναγκαστεί δηλαδή. Και τώρα μόλις θα μπαίναμε στα σύνορα της Ελλάδος. Θέλατε φορτίο 60 τόνων. Τώρα θα υποστείτε τις συνέπειες. Τώρα από εδώ και να μπορούσα να πάω, δεν νομίζω, αλλά... Μπορούσα να διώξω τα εμπόδια. Αν μπορούσα. Φαντάζεστε, διώξουν τα εμπόδια, να είχαν. Κάνε άλλη δε, διώξουν τα εμπόδια. Πήρα μόλα, βάλε. Σωστός. Θα γλιτώσουμε τον κύκλο. Μα κάνουμε δεξιά τα εμπόδια. Κάτι πάει να γίνει. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε θα κάνουμε ένα save για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κολλήσουμε και αν κολλήσουμε να έχουμε μια εναλλακτική λύση και πάμε να περάσουμε τα σύνορα και έτσι να βάλω και επαναφορά πλοήγησης. Ωραία, για πάμε. Οπ, κάπου βρήκε. Πού βρήκε. Στο εμπόδια.
κάτσε τώρα μέχρι να φορτώσει. Πρέπει να μου δείξει πρώτα τον σερβερ. Άρα πάμε πάλι. Λοιπόν, έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο ταξίδι. Άξω λίγο τα εμπόδια εδώ. Δες και είμαι μπολντόζα και βγάζω τα εμπόδια. Σωστός. Νομίζω είμαστε εντάξει τώρα. Πάμε να κάνουμε ένα save. Που σιγά μην έκανα τον κύκλο εγώ τώρα, να πάμε από αλλού το δρομολόγιο. Γιατί είχε ένα εμπόδιο εδώ. Άμα θα τα καταφέρουμε. Όχι ρε, που κόλλησα.
κάτσε λίγο. Δεν έχει κανένα εμπόδιο, δεν βλέπω εμπόδιο να έχει. Μια χαρά. Για πάμε εδώ τώρα. Πάμε να συνδέσουμε το τρέιλερ τώρα. Βρήκε πάλι. Πώς το καλό βρίσκει. Αφού τα εμπόδια τα βγάλαμε. Πού βρίσκει ρε φίλε. Δεν έχει εμπόδια. Περίεργο. Φίλε, δεν έχει εμπόδιο. Α, δεν μου αφήνει. Α, ξέχνα το τότε. Α, αφήνει. Δυστυχώς, πάμε να φύγουμε να κάνουμε αναστροφή. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε αλλά τίποτα. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε τον κύκλο. Και αν τα καταφέρουμε να περάσουμε κιόλας. Που θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει τώρα αυτό και δεν είναι δίκαιο να μην μπορείς να περάσεις τα σύνορα. Thank you.
Μας έκλεισες, το ξέρεις. Go, go! Άντε, μπράβο. Τι λέει? You are not disconnect. Τι λέει ρε μάσα μας, λύθια τώρα. Τι disconnect. Πάμε να δούμε λίγο τον χάρτη. Πρέπει να πάμε γύρω γύρω και αν καταφέρουμε να περάσουμε κιόλας. Για να δούμε. Εσείς τι πιστεύετε, θα τα καταφέρω να περάσω γύρω γύρω ή πάλι θα βρω εμπόδιο?
Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το like. Για τα like. Να είσαι καλά. Που λες από τα σύνορα ήταν... Στα Σκόπια δεν καταφέραμε να περάσουμε το τρένο, οπότε πρέπει να κάνουμε όλο τον κύκλο και να πάμε μέσω Θεσσαλονίκης να περάσουμε, και αν τα καταφέρουμε να περάσει τόσο ψηλό φορτίο. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το φορτίο, 61 τόνους μηχανή τρένου. Δεν έχω ξαναπάρει πιο βαρύ από αυτό, τουλάχιστον στο Trackers MP στο Line. Κανονικά θα πρέπει να πάρουμε το τετραξονικό τράκτορα για τα βαριά φορτία, αλλά δεν το άλλαξα. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε να περάσουμε ή θα έχουμε πάλι εμπόδιο. Εδώ βλέπω έχει βάλει δύο πινακίδες. Οπότε θα τα καταφέρουμε. Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε όλοι ένα like και μια κοινοποίηση στο live. Και πάμε Ελλάδα τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάμε τα Σκόπια και είμαστε στα σύνορα Σκόπια-Ελλάδας. Πάμε να πάμε στα Γιάννενα από Θεσσαλονίκη όμως. Να και η ελληνική σημαία. Welcome to Greece, to Ελλάς. Για πάμε, πού θα πάμε. Αν δεν έχει εμπόδιο θα πάμε αριστερά. Εκεί. Πάμε να τους κλέψουμε. Κάτι ετοιμάζουμε. Πάμε χωρίς έλεγχο. Α, τους περάσαμε. Κάτι ετοιμάζουν. Φαίνεται θέλουν να κάνουν τίποτα αναβάθμιση. Και δεν το έχουν τελειοποιήσει και δεν έχουν βάλει εμπόδια, καταλαβαίνεις. Σωστός ο Σόζον. Τους τη φέραμε. Περάσαμε χωρίς έλεγχο. Και μπαίνουμε στα πρώτα διόδια, τα οποία δεν είναι αυτόματα. Μπαμ. Μπράβο Δημήτρη, κάνε ένα like, μπράβο ρε φίλε. Πάμε να βοηθήσουμε το live να ανέβει. Αθήνα μπροστά μου ευθεία, δεξιά πάει για Κιλκής Πολύκαστρο. Και περιμένουμε πώς και πώς να βγει ο χάρτης της Ελλάδος μέσω DLC. Δεν ξέρω άμα θα βγει. Τώρα θα βγάλουν τα Βαλκάνια. Πάμε Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε από την Αλβανία. Κολλήσαμε στα σύνορα των Σκοπίων. Πρέπει να κάνουμε όλο τον κύκλο για να μπορέσουμε να περάσουμε τα σύνορα. Διότι το φορτίο λόγω ύψους δεν μας έπαιρνε.
να περάσουμε. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνουμε τον κύκλο. Εδώ δεξιά μου βλέπετε το ποταμό Αξιό, πριν από την Θεσσαλονίκη. Αριστερά μου έρχεται κάποιος, για να δω ποιος είναι. Ξένος είναι, ξένος είναι. Γεια σου συνάδελφε. Πέρασε ο συνάδελφος. Η αποστολή μας σήμερα είναι να πάρουμε όλο αυτό το βαρύ φορτίο 61 τόνων, 61 τόνου φορτίο, μηχανή συγκεκριμένα είναι μηχανή τρένου. Και στόχος είναι να πάμε στα Γιάννενα Αποστολή. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής είχαμε ένα μεγάλο εμπόδιο το οποίο το περάσαμε. Να δούμε τώρα στη συνέχεια. Κοζάνη ευθεία, Βέρεια, είμαστε στην Εγναντία οδό. Ωχ, τι έγινε, σκοτωθήκαμε. Ωχ, πώς πάει έτσι. Α, δεν βλέπω να αντελαμπάρω. Είπα να βάλω την κάμερα 8 να ταξιδέψουμε λίγο, αλλά έπρεπε να βάλω τον άλλο τον άξονα, το τετραξονικό ή το τριαξονικό. Με τόσο βάρος. Έχουμε έρθει άπειρες φορές σε αυτό το σημείο εδώ πέρα με τους κάρτες ProMont στην Ελλάδα. Τώρα πάμε στα Γιάννενα, Δημήτρη. Ξεκινήσαμε από την Αλβανία, από το Ελμπασάν. Κολλήσαμε κάπου στα Σκόπια και στα Διόδια, στα σύνορα. Και πρέπει να κάνουμε τον κύκλο για να περάσουμε τα άλλα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων. Τώρα είμαστε Ελλάδα, ναι, έχουμε μπει Ελλάδα και σιγά σιγά κατηγορίζουμε να φτάσουμε Θεσσαλονίκη και από εκεί θα πάρουμε το δρόμο για τα Ιωάννινα. Ένα πολύ βαρύ φορτίο, 61 τόνοι. Νομίζω στο online δεν πρέπει να... Τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει άλλο μεγαλύτερο από 61 τόνους. Έχω αλλάξει όχημα, έχω βάλει το Scania το S, ναι. Δεν έχω το Volvo. Ούτε το Scania το R2009 που είχαμε. Κατά καιρούς αλλάζω λίγο έτσι για να
υπάρχει μια ποικιλομορφία. Έχουμε. Δεν βλέπω, δύο άτομα βλέπω. Μπα, δεν είχε. Λίγα πράγματα. 5-7 άτομα πήγαμε σήμερα, δεν. Εντάξει, χαλαρά ήταν σήμερα, χαλαρά. Να, ηρωνικά το λες, εντάξει. Άμα ήσουν πιο πριν εδώ, είχαμε περισσότερο κόσμο. Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερα λίγα άτομα και καλά, παρά πολλά άτομα και κακά. Όποιος έρχεται. Το Ιμαλέμα, είδα Φλόρινα, βλέπω Σκόπια πάει από εδώ. Πάει και Φλόρινα δεξιά μου. Κοζάνη, Λάρισα, Καστοριά, βλέπω. Λάρισα, σας έχω πάει Λάρισα. Δεν σας έχω πάει, πρέπει να πάμε. Σας είχα πάει με τον ελληνικό χάρτη στη Λάρισα, όχι με προμότς. Νομίζω ότι ήταν Έλληνας αυτός, με τα χρώματα της Ελλάδος, αλλά ήταν Γάλλος. Ένας Γάλλος στην Ελλάδα. Να και ελληνικές πινακίδες. Τι τα έχουμε τα σημαίακια, έτσι για μόστρα. Σύραγγα Βενετικού, αν το λέω σωστά, Βενετικός τούνελ. Υπάρχει αυτό το τούνελ άραγε στην πραγματικότητα. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν εκεί πέρα στην Εγναντία οδό προς, προς Κραστοριά εκεί πέρα, υπάρχουν κάτι τούνελ, είχαν φτιάξει. Προς το Μέτσοβο, Ιωάννα. Τι λέει εδώ, για να δούμε. Κλειστός δρόμος στα 2,5 χιλιόμετρα. Καινούριο αυτό. Και εδώ τι έχουμε. Σύραγγα Καρατζά. Βλέπετε, δεν έχουν βάλει σύραγγα, έχουν βάλει ζύραγγα. Αλλά η σχεδίαση είναι από ξένους, όχι από Έλληνες. Ή τουλάχιστον έτσι ξέρω εγώ τώρα. Ποιος έβαλε ζύραγγα και όχι σύραγγα. Τι ξέρω. Κόμβος εδώ. 7β. Τι λέει. Ιωάννα Μέτωβο, Αθήνα, Παναγιά. Για να δούμε.
γρεβενά δεν έχουν βάλει. Άρα όχι, κάτσε να μην πάω και κάνω καμία αναστροφή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεξιά, Τρίκαλα, Ιωάννα, Μέτσοβο. Μέτσοβο 20 χιλιόμετρα. Ιωάννα, πάει και αναστροφή εδώ να κάνεις. Μαλακασίου, Σύραγγα. Διόδια. Από το βάρος δεν πατάει και εύκολα φρένο. Πόσο θέλουμε για Γιάννενα. 60 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα 57 θέλω. Να και η Σύραγγα με Τσόβου. Και ο ποταμός Άραθος, ο οποίος πρέπει να το έχουν αλλάξει. Ενώ παλιά δεν υπήρχε. Σύραγγα Μαβίλης. Μου φαίνεται με σήμα το γράφανε. Κουράγιο και φτάσαμε. Ωραία θέα έχει. Μελάδα. Σπάνια θα δεις Νταλίκα να περνάει απέναντι. Πάντως τους συμφέρει να βάλουν DLC στην Ελλάδα, γιατί μπορείς να περάσεις από Ηγουμενίτσα Ιταλία στο Μπάρι. Οπότε συμφέρει. Αντί να κάνεις τον κύκλο. Και θα μπορούσαν να βάλουν και την Κρήτη για να μπορείς να περνάς στην Δυτική Όχθη, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο. Άρτα Γιάννενα ευθεία, λέει δεξιά. Μακάρι να έχει δρόμο, αλλά δεξιά, λέει, δεξιά Γιάννενα, αριστερά Αθήνα. Πάμε να παραδώσουμε. Λοιπόν, πώς θέλετε να παρκαρώ, δύσκολο ή εύκολο?
40 πόντους. Δύσκολο, ε. Εύκολο, εύκολο. Εύκολο, εύκολο. Ευτυχώς. Να και ένας λογικός άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Ευτυχώς που βάλαμε εύκολο, γιατί δεν πρόκειται να πάρκεσαι. Θα ήταν πιο δύσκολο να το βάλω εδώ πέρα με τα τελάρα. Ωραία, πάει αυτή η απογράφωση. Τελειώσαμε αυτό το δρομολόγιο. 380 επί 1000 λέει 1000 XP, καλή δουλειά, ποινή ζημιά φορτίου. Ήταν εδώ πέρα στα σύνορα που τρακέρναμε πάνω. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να πάρουμε, τι ώρα είναι, 8.30. Να πάρουμε άλλο ένα δρομολόγιο, κάνα 8 ώρο περίπου. Πού να πάμε όμως, για πείτε καμία πόλη. Α, έχει εδώ πέρα, είδες, να το λιμάνι. Στο Μπάρι. Πότε μπορούμε να πάμε, Ιταλία. Τι λέτε, πάμε Ιταλία, εδώ στο Ταραντά, για να δούμε τίποτα, στο CNP. Ωραία, για να δούμε, μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, θέλουμε 40. Και θα πάμε στο CNP. Ελικόπτερο είχαμε πάρει πριν. Ξέρω ένα φορτίο, άμα το βρω. Α, πάρουμε αυτό. Αυτό πρέπει να είναι 34 τόνοι. Όπως δεν ξέρω, είναι και τα κυβότια. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν ήθελα να βάλω το δύσκολο τρόπο
παρκαρίσματος. Πάμε Ιταλία. Έλα να το φτάσουμε 4.000. Πάμε μαζί. 4.000 like. Έλα με το 3. 1, 2, 3. Με το 3 πάμε παρέα. 1, 2, 3. Μην κάνω μόνος μου. Για να δω. Πάμε. Πιο γρήγορα. Έλα λίγο ακόμα. Έλα. Αυτό είναι. Εντάξει, φτάνει. Το φτάσαμε το στόχο. Λοιπόν, αυτό είναι το φορτίο. Να το καρούλι. Ωραίο φορτίο. Μεγάλο. Τώρα πώς θα φύγουμε από εδώ δεν ξέρω. Εκεί που το βάλαν το φορτίο. Κάτσε να κάνω τα μαγικά μου κόλπα τώρα. Να βγούμε από εδώ. Το καταφέρουμε να βγούμε. Μπα. Βλέπεις, τρίβουν και οι τέσσερις άξονες πίσω. Έλα, ρε, τα καταφέραμε. Έλα, παιδιά, το βγάλαμε. Άμα είσαι οδηγός. Θα το πάμε αριστερά, να ξεκλειδώσουμε και το άλλο το δρόμο από πάνω. Άντε, καλό μας ταξίδι. Τι είναι, κόλλησα. Μάμα λες, καλό ταξίδι. Για να δω που κόλλησα. Στα Κιβώτια. Κόλλησα. Κόλλησαν οι ρόδες, ρε. Κοίτα που κολλήσαν οι ρόδες, μόνο. Oh. Έλα λίγο. Έλα και το βγάλαμε. Έλα το βγάλαμε. Δεξιά λέει το GPS. Αλλά εγώ θέλω αριστερά. Για να εξερευνήσουμε τον από κάτω δρόμο που δεν έχουμε πάει. Καταλαβες. Καλά, δεν είναι απαραίτητο να πας από εκεί που λέει το GPS. Μην τρελαίνεστε.
Οπότε λέει το δρομολόγιο 14 ώρες, βγάλε την αποστολή με το καράβι, λιγότερο είναι. Οπότε περνάμε και από την Ιγουμενίτσα, περνάμε και από τη Δοδόνη, την οποία αντί για να γράψουνε Δοδόνη, γράψανε Εδόνη. Γι' αυτό πρέπει να αναλάβουνε, εδώ τι λέει, να, εδώ γράφει Σύραγγα, Δόνης, όχι Δοδόνη, φάγανε ένα ωμέγα. Μας το φάγανε το ωμέγα. Έχετε πάει Ιγουμενίτσα? Αν δεν έχετε πάει θα πάτε τώρα. Λόγω ότι έχει βαρύ φορτίο δεν σταματάει εύκολα. Ω, γεια σου φίλε μου. Καλησπέρα μου. Όταν θα βγει το DLC με τα Βαλκάνια, εκεί θα δείτε περισσότερο κόσμο στην περιοχή. Όλοι θα πηγαίνουν να το εξερευνήσουν, οπότε... Οπ, καλώς ανα.
φτάσαμε Ιταλία και θέλουμε ακόμα μία ώρα ταξίδι. Περίπου δηλαδή κάνα πεντάλεπτο. Δηλαδή τι κάνει εκεί, βγάζει σέλφι. Μόλις φτάσαμε Ιταλία. Άμα καταφέρω να στρίψω, να σας δείξω λίγο. Μου αφήσει όμως. Α, είναι το τρέιλερ. Γεια σου Θοδωρέ, καλησπέρα. Σε να δω πως θα γυρίσω τώρα, περίμενε. Να σας δείξω λίγο εδώ το... Όπα, έλα, έλα, λίγο ακόμα. Πού βρήκε πάλι. Τα που βρήκε ρε φίλε, για ένα χιλιοστό του χιλιοστού. Πρέπει να σας δείξω λίγο εδώ το μέρος. Λιμάνι του Μπάρι, στην Ιταλία. Βλέπω και τον Πέτρο μέσα, καλησπέρα. Βγάλουμε και καμιά φωτογραφία, ε. Να στείλουμε εδώ στα παιδιά στο Discord. Πρέπει να πάμε στην Αγιά Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη. Να δούμε την Αγιά Σοφιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα γυρίσουμε τώρα. Εντάξει, καλά γυρίσαμε. Βλέπω και δύο παιδάκια έρχονται εκεί απέναντι, στην αντίθετη μεριά αριστερά μου. Αλίμονα δεν περνάγατε. Τώρα που δεν υπάρχετε, μπορώ να περάσω.
Γεια σου Τσόκο, γεια σου. Μπορεί να πάει εδώ, παίρνουμε κάμια πινακίδα εδώ σβάρνα. Είπαμε να κάνουμε ένα δρομολόγιο προς την Ιταλία, αλλά μας έφαγε. Για να δούμε. Καταφέρω να παρκάρω έτσι. Εσύ για πες μου κανένα νέο. Όλα καλά. Χαίρομαι. Εντάξει, το βάλαμε λίγο στραβά, αλλά έχει τους άξονες εδώ. Εντάξει, ακριβώς στην ευθεία δεν είναι, είναι λίγο πιο, αλλά εντάξει δεν είναι και άσχημο όπως το έβαλα. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω, να κάνω ένα διάλειμμα. Και μπορεί να ανοίξω σε καμιά ώρα. Διαφορετικά θα τα πούμε αύριο. Οπότε, προς το παρόν, σας καληνυχτώ. Ευχαριστώ που είδατε το live. Να βρείτε το κανάλι μου στο YouTube, Nicolas Games Link, θα βρείτε στο προφίλ μου στο TikTok. Και για όσους θέλουν το game, το Eurotrack, έχουν βγει προσφορές να πάτε να αγοράσετε games. Υπάρχει link μέσα στο προφίλ μου στο YouTube, στο κανάλι. Το Instant Game είναι εκεί πέρα, από εκεί να πάτε να πάρετε games τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά σε σχέση με το Steam. Αυτά λοιπόν, σας χαιρετώ. Τα λέμε στο επόμενο live. Bye.